Δεν βγάζεις ποτέ κωμικό αφού έχεις πει αστείο. Ποτέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ο Γιώργος Χατζηπαύλου, είμαι stand-up κωμικός. Το stand-up comedy είναι ίσως το πιο παρεξηγημένο και περίεργο είδος τέχνης. Έχει πάρα πολλές παρανοήσεις. Πρώτα απ' όλα είναι δύσκολο να το προφέρουν αρκετοί για κάποιο λόγο. Έχω ακούσει να το λένε stand comedy, έχω ακούσει να το λένε stand-up comedy. Κάποιοι το λένε one night stand, αυτή είναι η αγαπημένη μου. Αλλά όσο δύσκολο είναι να το πεις, δύσκολο και να το περιγράψεις. Έχω ακούσει να το περιγράφουν ως τι κάνει αυτός, stand-up. Δηλαδή, λέει ανέκδοτα και πειράζει τον κόσμο, που είναι μαχαιριά στην καρδιά, πραγματικά. Έχει άπειρες ώρες να φτιάξεις τα κείμενα, να βρεις τις ιδέες, να τις οργανώσεις, να τις προβάρεις. Γιατί το βασικό δομικό στοιχείο του stand-up είναι το κείμενο. Παρότι υπάρχει αυτή η ασάφεια ότι δεν έχουμε κείμενα, πάντα υπάρχει ένας μετά από κάθε παράσταση που έρχεται και ρωτάει αυτά που λέγατε ήταν γραμμένα, δεν τα σκεφτόσουν εκείνη την ώρα. Το οποίο τον βλέπεις άνετα να ρωτάει συγκρότημα μετά τη συναυλία, ωραία τραγούδια τώρα. Τα γράψατε. Εννοείται έχει κείμενα. Η κομική αυτό που κάνουμε είναι να λέμε ιστορίες και για να πεις αυτές τις ιστορίες χρησιμοποιείς αναφορές σε ανθρώπους, καταστάσεις, γνώσεις, πράγματα, συναισθήματα. Πράγματα που αναγνωρίζουν όλοι έμεσα ή άμεσα. Και για να το κάνεις αυτό, μπαίνεις και πάρα πολύ βαθιά στην κατάσταση αυτή για να αναλύεις κάθε στοιχείο και να είναι πιο εύστοχη η κωμωδία σου. Και μάλιστα εκεί ακριβώς επιτυγχάνεται η ταύτιση με το θεατή. Όταν μπορείς να περιγράψεις και να σατιρίσεις τη συναισθηματική κατάσταση που σου προκαλεί κάτι. Και η ταύτιση είναι πάρα πολύ σημαντική στην κωμωδία, διότι έτσι καταλαβαίνεις γιατί σε μια αίθουσα διαφορετικοί άνθρωποι που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους γελάνε με το ίδιο πράγμα. Εκεί βλέπεις ότι η μοναδικότητα του ενός με του άλλου συνδέονται. Και αυτό είναι υπέροχο. Και αυτή η σκέψη πριν 10 χρόνια περίπου με οδήγησε στο να αφήσω ό,τι έκανα μέχρι εκείνη τη στιγμή και να ασχοληθώ αποκλειστικά με την κωμωδία. Ήταν ο καταλύτης για να συνδυάσω στο μυαλό μου σωστά κάποιες συγκυρίες, να τις ερμηνεύσω, να εκτιμήσω κάποιες παραδοχές που είχα κάνει στον εαυτό μου, κάποιες όχι καθόλου ιδιαίτερα δυσάρεστες, θα έλεγα, και να τολμήσω να κάνω τα βήματα που έπρεπε να κάνω για να βρεθώ στην κωμωδία. Να ξεκινήσω από τις συγκυρίες όμως. Η πρώτη βασική είναι η μέρα που ανακάλυψα τους Beatles. Πήγαινα έκτη δημοτικού σε μια τηλεοπτική σειρά. Ακούω το I Wanna Hold Your Hand και μπορώ να περιγράφω ώρες τι συνέβη εκείνη τη στιγμή μέσα μου. Θα σας πω μόνο ότι υπάρχει ένα στίχος του Βυζίνου που λέει «Μετεβλήθη εντός μου και ο ρυθμός του κόσμου». Την επόμενη μέρα ξύπνησα σε ένα άλλο κόσμο. Βγήκα έξω, έψαχνα να βρω μουσική των Beatles. Να σας πω όμως ότι ζω στην επαρχία, είναι 1989, δεν υπάρχει ίντερνετ και μεγάλα δισκοπολία. Έψαξα, βρήκα κάποια πράγματα. Σκέφτηκα όμως να βάλω μια αγγελία σε ένα περιοδικό της εποχής που διάβαζα, νεανικό, και να ζητήσω να αγοράσω ό,τι υπάρχει από Beatles. Ήρθαν διάφοροι κατάλογοι και ήρθε και ένα πακέτο, ένα δέμα με δύο δώρα. Μία κασέτα, γκουγκλάρετε τι είναι αυτό, και ένα βιβλίο που ήταν η στίχη των Beatles με την ελληνική μετάφραση. Και ένα γράμμα. Μου το είχε στείλει ένας τύπος που λέγεται Νίκος, 19 χρονών τότε, φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, και μου γράφει στο γράμμα πόσο έχουν αλλάξει τη δική του ζωή οι Beatles, μου περιγράφει τη δική του εμπειρία. Και είναι η πρώτη φορά που βλέπω πώς τα συναισθήματα και οι σκέψεις κάποιου περνάνε στο χαρτί. Και αρχίζω και το κάνω κι εγώ. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο σημαντικό γεγονός σε αυτό το γράμμα. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος που δεν συνάντησα ποτέ. Μέσα στο μυαλό μου είναι πάντοτε 19 χρονών, ένας φοιτητής από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα είμαι 40. Απλώς χάρη σε αυτήν την ιστορία ανακάλυψα ότι τα πράγματα που μας ενώνουν είναι αυτά που αγαπάμε. Οπότε κάποιος που αγαπάει κάτι με σένα μπορεί να έχει χιλιάδες διαφορετικές σκέψεις ή απόψεις. Ξεκινάς από αυτά που σας ενώνουν, άρα αυτά που αγαπάτε. Και επίσης να ακούω την ηλικία με βάση αυτά που έχουν να πούν και όχι σκέτη την ηλικία ενός ανθρώπου. Λίγο καιρό μετά είχα αποκτήσει μια πολύ ωραία συλλογή Beatles, είχα και δύο σπάνια κομμάτια, μια ηχογράφησή τους από το Αμβούργο, όταν ήταν πολύ πιτσιρικάδες, και έναν δίσκο από την εποχή που λέγονταν Silver Beatles με τον πρώτο τους drummer, τον Beat Best. Και ξεκινάει στο δημοτικό ραδιόφωνο της επαρχίας που έμενα, μια εκπομπή που λέγεται Το Μαγικό Λεωφορείο, την παρουσιάζει ένας τύπος που λέγεται Δημήτρης Λεβέντης και έχει κάθε Δευτέρα αφιέρωμα στους Beatles. Παίρνω αυτά τα δύο πράγματα, πάω και τον βρίσκω γιατί σκέφτομαι ότι μπορώ να του μιλήσω γιατί αγαπάει τους Beatles, άρα να ένα κοινό. Και του λέω «Γεια σας, έχω αυτά τα δύο πράγματα που θα κάνουν το αφιέρωμά σας ίσως πιο πλήρες, αν δεν το έχετε». Και εκεί ξεκινάει μία φιλία με τον Δημήτρη. Είμαστε ακόμη φίλοι. Είναι ο πιο σημαντικός φίλος που έχω στη ζωή μου. Είναι ο άνθρωπος που με έβαλε στον κόσμο της μουσικής, της λογοτεχνίας, του κινηματογράφου. Με καθοδήγησε έτσι ώστε να μην μπλέξω πουθενά άσχημα στη ζωή μου. Είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος που γνώρισα ποτέ. Πήγαινα στις εκπομπές στο ραδιόφωνο και όσο πήγαινα μου γεννήθηκε και η επιθυμία να κάνω και εγώ ραδιόφωνο. Είμαι ο τύπος που όταν μου αρέσει κάτι θέλω να το πω σε όλο τον κόσμο. Μπορώ να σταματήσω αγνώστους και να τους λέω: «Έχετε ακούσει αυτό το τραγούδι, έχετε δει αυτό το βιβλίο, έχω αυτόν τον ενθουσιασμό». Έπιασα δουλειά σε έναν ιδιωτικό σταθμό στην πόλη που έμενα
Και μάλιστα άρχισα να γράφω και κείμενα για το ραδιόφωνο. Δεν ήθελα να είμαι ο τύπος που την ώρα που μιλάει στο ραδιόφωνο θα κάνει. Οπότε έγραφα. Και μάλιστα έγραφα με τρόπο ώστε αυτό που διαβάζω να ακούγεται προφορικός λόγος. Το επόμενο γεγονός αυτή τη σειρά ήταν ότι ο Δημήτρης οργάνωσε μία συναυλία με τα συγκροτήματα της πόλης μας. Πήγα. Εκεί γνώρισα έναν φοβερό τύπο που έπαιζε κιθάρα. Μου εκμυστηρεύτηκε ότι θέλει να φτιάξει μία παρέα που να παίζει μουσική. Αυτός γράφει μουσική, αλλά ποτέ δεν έχει στίχους. Και τόλμησα και του είπα, θα γράψω εγώ. Οπότε άρχισα να οργανώνω λιγάκι και τα συναισθήματά μου και τις σκέψεις μου σε ένα άλλο πλαίσιο πια. Αλλά αυτό με έβαλε λίγο πιο βαθιά στο να γράφω. Και φτιάχτηκε μια καταπληκτική παρέα. Τα Σάββατα πηγαίναμε στο δημοτικό ραδιόφωνο, μας παραχωρούσαν μια αίθουσα και παίζαμε μουσική. Και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα συνέβη ένα ακόμη τυχαίο γεγονός. Ένα βράδυ έπρεπε να φύγουμε νωρίτερα από το δημοτικό ραδιόφωνο, γιατί τα έκλεινε για κάποιο λόγο νωρίς. Και πήγα σπίτι και πέτυχα μια ταινία του Woody Allen. Δεν τον ήξερα τότε. Το όλα όσα θέλετε να ξέρετε για το σεξ, αλλά φοβόσαστε να ρωτήσετε. Και κάθισα και την είδα γιατί μου τράβηξε ο τίτλος την προσοχή, να πω την αλήθεια. Έτσι, εκείνη την εποχή οι έφηβοι όντως δεν ξέραμε πολλά πράγματα για το σεξ. Δεν είναι όπως σήμερα που ένας έφηβος μπορεί κάλλιστα να έχει 5-6 σεξουαλικές απογοητεύσεις. Τα κορίτσια, τα αγόρια ποτέ δεν έχουν τέτοιο πράγμα. Και την επόμενη μέρα συζήταγα με τον Δημήτρη, του λέω: ο Woody Allen, ένας φοβερός τύπος, και μου λέει: είναι πάρα πολύ ωραία η κωμωδία του. Αξίζει να ανακαλύψει και την κωμωδία των Monty Python, που μάλιστα λέγονται και οι Beatles της κωμωδίας. Και για πολλά χρόνια η Monty Python και ο Woody Allen ήταν οι βασικές μου αναφορές στην κωμωδία. Μάλιστα, άρχισα να γράφω και στο ραδιόφωνο πιο χιουμοριστικά κείμενα. Με επηρέασαν τόσο πολύ. Και κάπως έτσι τέλειωσε το σχολείο. Ήτανε τέλεια. Μουσική, ραδιόφωνο, ήταν καταπληκτικά. Και η παρέα που έπαιζε μαζί μου μουσική περάσαν σε πανεπιστήμια στην Αθήνα, οπότε θα έρχονταν στην Αθήνα. Εγώ πανελλαδικές είχα δώσει ως τουρίστας και έπρεπε να βρω έναν τρόπο να έρθω κι εγώ στην Αθήνα. Και έπεισα τους γονείς μου να ασχοληθώ με τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ. Να έρθω να γραφτώ σε μια ιδιωτική σχολή. Μέσα σε μια στιγμή μου ήρθε, γιατί είχαμε οικογενειακούς φίλους που κάνανε αυτή τη δουλειά και τους έβλεπα πάντα χαμογελαστούς. Άρα λέω: ωραία θα είναι. Ήρθα στην Αθήνα, γράφτηκα σε μια σχολή μάρκετινγκ, έπιασα και δουλειά στο θείο μου, όπως κάθε Ελληνόπουλο που ξεκινάει την επαγγελματική του καριέρα. Και ήτανε τέλεια. Ήτανε τέλεια. Ήμουνα στην Αθήνα, έπαιζα μουσική και μάλιστα είχε γίνει όλο αυτό χωρίς την παραμικρή προσπάθεια. Ήτανε γεγονότα στη σειρά, μία μοίρα, ας πούμε, που ούτε καν με ενδιέφερε να την αλλάξω. Δεν τη δέχτηκα επειδή δεν μπορούσα να κάνω κάτι και υπέφερα. Ίσα-ίσα, ήταν όλα τόσο απλά. Απλώς ακολουθούσα τα γεγονότα γιατί έβλεπα ότι εκεί που με πάνε είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν είχα την παραμικρή εμπλοκή. Και αυτό ακριβώς ήταν ο λόγος που το επόμενο τυχαίο γεγονός διέλυσε όλη αυτή τη σειρά. Ένα από τα παιδιά που παίζαμε μουσική ξαναδίνει πανελλαδικές, περνάει Θεσσαλονίκη. Τέλος η παρέα. Συνειδητοποιώ ότι δεν έχω καμία όρεξη να βρω άλλους φίλους να παίζουμε μουσική. Δεν έχω καμία όρεξη να πάω εγώ σε άλλες παρέες που παίζουν μουσική. Και εκεί κάνω την πρώτη δυσάρεστη παραδοχή στη ζωή μου. Ότι μάλλον δεν είμαι καλός δημιουργός μουσικής. Είμαι καλύτερος ακροατής. Και ζω την πιο μαύρη περίοδο της ζωής μου. Το μόνο θετικό είναι ότι γραπώνομαι στο γράψιμο. Αρχίζω γράφω όλο και περισσότερο. Είμαι στην Αθήνα. Είμαι μόνος μου. Δεν έχω δουλειά. Δεν έχω μια δημιουργική διέξοδο. Και γράφω, γράφω. Και γράφω και λίγο πιο χιουμοριστικά, μάλλον για να αντισταθμίσω την μαυρίλα. Μέσα σε αυτό το χάος όμως, αυτές οι συγκυρίες πλέον τις ερμηνεύω ως αυτό που έπρεπε να συμβεί για να καταλάβω ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω. Θέλω να γράφω. Μ' αρέσει πάρα πολύ να λέω ιστορίες. Τότε δεν το καταλάβαινα. Λίγο καιρό μετά όμως έκανα την πρώτη μου δράση, έκανα το πρώτο πράγμα που εγώ αποφάσισα. Ήμουνα στην Αθήνα χωρίς δουλειά. Οι γονείς μου μου λένε: θα δώσεις εξετάσεις να μπεις σε μια τράπεζα. Είχε διαγωνισμό τότε. Λέω: δεν θέλω. Μου λένε: τι αντιπροτείνεις? Λέω: τίποτα. Οπότε έδωσα τις εξετάσεις, απλά φρόντισα να αποτύχω. Στα λογιστικά δεν θυμάμαι καν τι έγραψα, έκανα ό,τι να είναι. Αλλά εκεί που έδωσα πραγματικά τον καλύτερό μου εαυτό ήταν στο σημείο που έπρεπε να περιγράψω τον εαυτό μου. Έγραψα ότι είμαι ήπιον τόνων, αλλά οριακά κυκλοθυμικός, χαμογελαστός, οξύθυμος και με εκρήξεις βίας. Είχαμε μέσον, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Αλλά τα πράγματα μπαίνουν σε μια θέση. Μετά από λίγο καιρό βρήκα δουλειά στη διαφήμιση. Είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά η διαφήμιση. Και μάλιστα είναι μια δουλειά που όταν δουλεύεις μπορείς να ακούς και μουσική. Πολύ σημαντικό. Άρχισα να βγάζω λεφτά, αρκετά χρήματα για την εποχή. Είχα κοινωνική ζωή. Έβγαινα έξω, Παρασκευή, Σάββατο. Και σε μια έξοδο πήγα στις Νύχτες Κωμωδίας, ένα comedy club στα Εξάρχεια. Και είδα stand-up για πρώτη φορά από κοντά. Μπορώ πάλι να σας περιγράφω ώρες τι συνέβη μέσα μου. Απλώς το λέω εν συντομία, επανήλθω βυζινός και το μετεβλήθη εντός μου και ο ρυθμός του κόσμου. Ένιωσα ότι με αφορά.
Αλλά πήγα πιο ήπια. Θυμόμουν τι είχε γίνει με τη μουσική, οπότε απλά πήγα και ρώτησα πώς μπορεί κάποιος να σας δώσει κείμενα, γιατί ξέρετε, γράφω. Και μου είπαν ότι όποιος γράφει, λέει τα κείμενά του στη σκηνή. Δεν παίρνουμε κείμενα από κανέναν. Λέω, οκ, θα το σκεφτώ και θα σας ενημερώσω. Το σκεφτόμουν 5 μήνες, θέλω το χρόνο μου γενικά. Αλλά έγραψα ένα 5 λεπτό κείμενο, πήγα, το έκανα και πήγε καλά. Με πήραν δηλαδή να παίζω μια φορά τη βδομάδα, ήταν τέλεια. Γιατί έπαιζα μια φορά τη βδομάδα, αλλά πήγαινα 5 όσο ήταν ανοιχτό το Comedy Club και έβλεπα. Μ' άρεσε τόσο πολύ. Το δεύτερο χρόνο, το καλοκαίρι, δεν πήγα διακοπές για να κάτσω να δουλέψω ένα καινούριο κείμενο και αυτό με οδήγησε στο να παίζω 2 φορές τη βδομάδα στο Comedy Club. Ήμουν ευτυχισμένος. Από εκεί και πέρα ξεκινάει μια καινούρια σειρά συγκυριών. Από το Comedy Club μου γίνεται μια πρόταση μαζί με άλλους 2 κωμικούς να πάμε σε μια πολύ μεγαλύτερη σκηνή και να κάνουμε τη δική μας παράσταση με τα ονόματά μας απ' έξω, υπευθύνη μας. Και λέω, εννοείται, το κάνω. Εκεί ήρθε μια πρόταση για χιουμοριστικά ένθετα στο ραδιόφωνο. Το δέχτηκα. Μετά ήρθε μια πρόταση για την τηλεόραση. Το δέχτηκα. Μετά ήρθαν προτάσεις για παραστάσεις στην επαρχία. Το δέχτηκα. Αυτό ακούγεται λίγο απλοϊκό. Λες, ναι, 1, 2, 3. Πάλι μια αντίστοιχη σειρά συγκυριών. Η διαφορά είναι ότι εδώ τα αποφάσιζα. Πέρναγα χρόνο να το σκεφτώ. Για να πάρω την απόφαση να πάω στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στις επαρχίες κτλ., έπρεπε να παίρνω χρόνο από την προσωπική μου ζωή, γιατί εγώ δούλευα στη διαφημιστική. Με ωράρια 10 ώρα, 12 ώρα. Έβρισκα τρόπους να κάνω αυτό που ήθελα. Την κοπάναγα κανονικά από τη διαφημιστική. Έλεγα πάω μια στιγμή και γύρναγα σε 3 ώρες. Πήγα να έκανα το γύρισμα. Δήλωνα ασθένειες. Εφεύρισκα λόγους να πάρω αναρωτικές άδειες. Και το ήθελα. Είχε δράση. Δηλαδή ήμουνα εκεί. Είχα αποφασίσει ότι θέλω να το κάνω, οπότε θα βρω τρόπο να το κάνω. Και κάποια στιγμή μοιραία συνειδητοποίησα ότι πρέπει να φύγω από εκεί και να πάω εκεί. Και ήταν συνειδητή απόφαση. Αλλά πώς το κάνεις. Λες, okay, περιμένω μια ευκαιρία για να φύγω, γιατί από εκεί έβγαζα λεφτά, ζούσα και περίμενα μια ευκαιρία που δεν είχα ιδέα με τι μοιάζει αυτή η ευκαιρία, ώστε αν περάσει από μπροστά να την αρπάξω. Περίμενα και εκεί συνέβη ένα γεγονός το οποίο άλλαξε εκ θεμελίων τον τρόπο που βλέπω τη ζωή. Μέσα σε 2 μέρες, ένας πολύ καλός συνάδελφος, 32 χρονών, από μια εγκεφαλική αιμορραγία, ανεξήγητη, φεύγει από τη ζωή. Και εκεί συνειδητοποίησα το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι οι άνθρωποι. Ότι μεταθέτουμε τη στιγμή ευτυχίας σε μια αόριστη στιγμή στο μέλλον. Πόσες φορές λέμε, μόλις εξοφλήσω το δάνειο του σπιτιού, θα είμαι ήρεμος. Μόλις πάω διακοπές, θα είμαι χαλαρός. Δεν με ενδιαφέρει το ενδιάμεσο. Και βάζουμε ένα χρονικό διάστημα που δεν ξέρεις ποτέ τι θα συμβεί εκεί μέσα. Τη χαρά και την ευτυχία πρέπει να τη φέρνεις όσο πιο κοντά γίνεται χρονικά. Με όποιο κόστος κι αν έχει αυτό. Οπότε αποφασίζω ότι θα φύγω. Τελειώνει, μέσα μου κλείνει, αποφασίζω ότι θα παραιτηθώ και εκεί μπαίνει η αμφιβολία. Ωραία, μπορώ τώρα να παραιτηθώ και να είμαι εκεί που θέλω. Εκεί όμως είναι όντως εκεί που θέλω να πάω. Δηλαδή θα είμαι ευτυχισμένος εκεί πραγματικά. Και αυτό είναι μια αμφιβολία που άρχισε να με τρώει και καθυστερούσε την απόφαση να φύγω από τη διαφημιστική. Για να βρω την απάντηση, άρχισα να παρατηρώ τους ανθρώπους που ήταν ήδη στο χώρο που ήθελα να πάω. Άρα, κατ' εμέ, ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Άρχισα να παρακολουθώ τους συναδέλφους μου από το stand-up comedy, από την τηλεόραση, από το ραδιόφωνο. Και άρχισα να προσπαθώ να τους καταλάβω, να τους διαβάσω. Έψαχνα τις λεπτομέρειες, συζητούσα μαζί τους, τους άκουγα πολύ προσεκτικά. Και αυτό που συνειδητοποίησα ήταν το προφανές. Όχι, δεν ήταν ευτυχισμένοι. Και μάλιστα οι στιγμές σκοτεινιάς ήταν και περισσότερες από τις στιγμές της χαράς. Απλώς και τα 2 ήταν στο χώρο που ήθελα να είναι. Είχαν αποφασίσει ότι εδώ είναι το περιβάλλον μου και είναι πακέτο. Ευτυχία, δυστυχία, σκοτεινιά, φως, εδώ είναι. Αλλά ήταν επιλογή τους. Οπότε αποφάσισα ότι αυτό είναι που θέλω. Θέλω να είμαι χαρούμενος ή θέλω να είμαι δυστυχισμένος, αλλά θέλω να έχω αποφασίσει εγώ που θα συμβεί αυτό. Και παραιτήθηκα και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια εντελώς διαφορετική ιστορία, η οποία δεν έχει τελειώσει ακόμα, ευτυχώς. Για μένα, οι ιστορίες των ανθρώπων είναι ακριβώς αυτό. Εκεί βρίσκεται η αξία. Γιατί δεν είναι ότι αμαθαίνεις την ιστορία κάποιου άλλου και απλά γνώρισες καλύτερα έναν άνθρωπο. Οι ιστορίες των άλλων ανθρώπων μπορεί να είναι το συμπλήρωμα που χρειάζεται η δικιά σου ιστορία. Να είναι ο λόγος που ενεργοποιείται η δικιά σου ιστορία, η απάντηση σε μια δική σου απορία, στη δική σου ιστορία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά όσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνεις. Όταν είσαι νέος, όλα είναι καινούργια, όλα είναι διαφορετικά. Κάθε μέρα βρίσκεις καινούργια πράγματα να τα ανακαλύψεις. Όσο μεγαλώνεις, τα πράγματα αρχίζουν και μοιάζουν με άλλα πράγματα που έχεις δει στο παρελθόν και δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. Οπότε οτιδήποτε φαίνεται δεν σε εντυπωσιάζει. Η αξία για μένα βρίσκεται σε αυτά που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, όπως οι ιστορίες των άλλων ανθρώπων. Και το μαγικό που συμβαίνει, και αυτό δεν είναι που διαπίστωσα, όταν προσπαθείς να ανακαλύψεις την ιστορία του άλλου για να βρεις απαντήσεις για τη δική σου ιστορία, κάνεις διαθέσιμη αυτόματα και τη δική σου ιστορία στον άλλον.
Και αυτό σημαίνει ότι και ο άλλος μπορεί να βρει απαντήσεις στη δική σου ιστορία για τη δική του. Μπορεί να είσαι εσύ αυτό που χρειάζεται για να ενεργοποιηθεί η δική του ιστορία. Και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Αυτό, αν το περιέγραφα με μία φράση, θα έλεγα ότι είναι ο πιο λειτουργικός τρόπος ώστε κάποιος να δίνει το παρόν στη ζωή, αλλά ακόμη πιο σημαντικό, να δίνει το παρόν στη δική του ζωή. Γιατί δεν θα κληθεί κανείς άλλος να τη ζήσει για μας ή να αποφασίσει για μας. Και αυτό είναι για μένα το πιο βασικό δίδαγμα όλων των ιστοριών που ξεκίνησαν εκείνη την ημέρα που άκουσα το αγώνα Hold Your Hand των Beatles τυχαία. Και θα μπορούσε να μην είχε συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Αν δεν είχα δει τους Beatles, να μην είχα γνωρίσει το φίλο μου τον Δημήτρη, να μην είχα ασχοληθεί με τη μουσική, να μην είχα αποφασίσει να έρθω στην Αθήνα για να πάω σε σχολή marketing, να μην είχα καταλήψει να κάνω stand-up. Αλλά θα είχαν συμβεί άλλα πράγματα. Σημασία έχει ότι αυτά για να συμβούν πρέπει να δίνεις το παρόν στη δική σου ζωή μέσα από την ιστορία σου σε συνδυασμό με τις ιστορίες των άλλων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη τιμή να είμαι εδώ σήμερα και να σας μιλήσω. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που το οργάνωσαν και ένα προσωπικό ευχαριστώ στη Μάρια Μαγκανά που με προσκάλεσε να πω αυτή την ιστορία. Καλή συνέχεια, καλή σας μέρα.